Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε και άλλη μία μέρα στο καθημερινό μας ραντεβού εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Τζοάννα Χριστοφόρου και για την επόμενη μία ώρα θα παρακολουθείτε την εκπομπή Infotainment για να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε πολλά θέματα από όλη την Ελλάδα και φυσικά από το εξωτερικό. Ξεκινάμε με κάποιες επισκέψεις που είχαμε σήμερα το πρωί στην Ελλάδα και αναφέρομαι στον επικεφαλή του Eurogroup και τον αρμόδιο επίτροπο για τις οικονομικές υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θετικά λοιπόν ήταν τα μηνύματα που αφήσανε κατά την είσοδό τους στο Ζάπιο για την Ελλάδα και την ελληνική οικονομία. Με την κυβέρνηση Σαμαρά να επιχειρεί να δώσει πανηγυρικό χαρακτήρα στην ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Γιάννη Στουρνάρα, τον Υπουργό Οικονομικών, να έχει στο χαρτοφυλάκιό του την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου από τη Βουλή, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα συμφωνηθέντα με την Τρόικα, ξεκινούν σήμερα οι άτυπες συνεδριάσεις του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης και του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια, καθώς εργατικά συνδικάτα έχουν προγραμματίσει συγκεντρώσεις διαμαρτυρία στο κέντρο της Αθήνας, αντιδρώντας τα νέα αντιλαϊκά μέτρα που πλήττουν εκ νέου το εισόδημα σημαντικού τμήματος του ελληνικού πληθυσμού. Η συνεδρίαση του Eurogroup από το πρωί βρισκόταν σε εξέλιξη. Σε λιγάκι, σε περίπου μία ώρα, θα πάνε να γευματίσουν όλοι μαζί και σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα θα τεθούν επιτάπητος το χρονοδιάγραμμα εκταμίευσης των δόσεων που είναι συνολικού ύψους 11,8 δισεκατομμυρίων ευρώ καθώς και η αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος μέσω της έκθεσης της Τρόικας. Αρχικά σήμερα αναμένεται να υπάρξει πολιτική έγκριση εκταμίευσης δόσεων ύψους 8,3 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ελλάδα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Με δεδομένο πάντως τον χαρακτήρα της συνεδρίασης του Eurogroup αλλά και την μη ολοκλήρωση της αξιολόγησης των διατάξεων του πολυνομοσχεδίου από τους δανειστές, δεν αναμένεται να υπάρξει σήμερα οριστική απόφαση και οριοθέτηση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για την εκταμίευση των δόσεων. Οι οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν πως η πολιτική έγκριση της συμφωνίας με τους δανειστές θα ενισχύσει το οπλοστάσιο της κυβέρνησης Σαμαρά εν ώψη ευρωεκλογών, πολλαπλασιάζοντας παράλληλα τις πιθανότητες μερικής εξόδου της χώρας στις αγορές εντός του 2014. Ήδη η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank προχώρησαν πρόσφατα σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολόγων και προσέλκυση κεφαλαίων από το εξωτερικό. Εξέλιξη που γέμισε αισιοδοξία το Υπουργείο Οικονομικών. Προσερχόμενος στο Ζάπιο τώρα ο Υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας και επικεφαλής του Eurogroup, ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, εξέφρασε την ικανοποίησή του που βρίσκεται στην Ελλάδα σε μια στιγμή που η χώρα πέτυχε πρωτογενές πλεώνασμα και επιστρέφει στην ανάπτυξη. Έτσι δήλωσε ο ίδιος. Ερωτηθείς για το χρέος, είπε ότι περιμένουμε τις αποφάσεις της Eurostat προς το τέλος του μήνα και ότι η συζήτηση θα ξεκινήσει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ή μετά. Από τη μεριά του, ο Κοινοτικός Επίτροπος επί Οικονομικών Ζητημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Όλι Ρεν, δήλωσε ικανοποιημένος από τις αποφάσεις του Ελληνικού Κοινοβουλίου και την κατάληξη των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές. Επεσήμανε ακόμη ότι σήμερα περιμένουμε από τις άτυπες συνεδριάσεις των Υπουργών Οικονομικών πολιτική στήριξη για την Ελλάδα, αναφορικά με την συμφωνία με την Τρόικα, προσθέτοντας πως η χώρα ανακάμπτει. Όσον αφορά στην ατζέντα του σημερινού ECOFIN, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην τραπεζική ενοποίηση. Ο Γιάννης Στουρνάρας θα προεδρεύσει σήμερα το μεσημέρι και αύριο το πρωί στην άτυπη συνάντηση του ECOFIN, η οποία περιλαμβάνει συζητήσεις για την τραπεζική ένωση, ειδικά μετά την έγκριση από την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων της Συμβιβαστικής Συμφωνίας που πέτυχε η ελληνική προεδρία κατά τις διαπραγματεύσεις της με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης. Παράλληλα, οι κοινωνικές πτυχές της ανάπτυξης και της οικονομικής σταθερότητας στην Ευρώπη, η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της οικονομίας και ιδιαίτερα η ενίσχυση της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και η προετοιμασία των νεαρινών συνόδων, που είναι δούνου του Παγκόσμιας Τράπεζας και των Υπουργών Οικονομικών της Ομάδας των G20, περιλαμβάνονται στην ατζέντα του ECOFIN. Η ενίσχυση της ανάπτυξης και η δημιουργία θέσεων εργασίας, κυρίως για τους νέους, βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της Υπουργικής Συνάντησης του Μηχανισμού Ευρωμεσογειακών Επενδύσεων και Εταιρικής Σχέσης, όπου η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα παρουσιάσει στους Υπουργούς Οικονομικών τον Οδικό Χάρτη 2020, που περιγράφει τη νέα στρατηγική της
για την Μεσόγειο. Κατά το γεύμα εργασίας, οι υπουργοί του ΕΚΟΦΕΝ και οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν για τα κοινωνικά προβλήματα της Ένωσης και τις επιπτώσεις του στην οικονομική ανάπτυξη με βάση παρουσίαση σχετικού κειμένου από τον Μπρούγκελ και αργότερα. Κατά την πρώτη συνεδρία του ΕΚΟΦΗΝ, οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις για την οικονομική κατάσταση, τις προβλέψεις και τις αναπτυξιακές προοπτικές, εστιάζοντας και στη δυναμική των χρηματαγορών. Εν τω μεταξύ, θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από συνδικάτα, κόμματα και φορείς στην πλατεία Κλαθμόνος, στην Ομόνια και τα Προπύλαια, παρά τις απαγορεύσεις. Να σας πω ότι έχουν ήδη πει ότι να είναι κλειστοί, να απαγορευτούν οι κυκλοφορίες και οι συγκεντρώσεις στους δρόμους όπως είναι η Σταδίου, η Ομόνια, η Πανεπιστημίου και στην πλατεία Κλαθμόνου, στα Προπύλια και όλους τους γύρω δρόμους. Παρ' όλα αυτά, όπως και κάθε φορά έχουμε συνηθίσει τον τελευταίο καιρό, να πραγματοποιούνται πορείες διαμαρτυρίας για να εκφράσουν έτσι όσοι θεωρούν ότι θίγονται τα συμφέροντά τους, την αγανάκτησή τους. Συνεχίζουμε και πάμε σε ένα θέμα το οποίο τον τελευταίο καιρό ταλανίζει έντονα την Ελλάδα και κυρίως τις εισαγγελικές αρχές. Και αναφέρομαι στην δολοφονία του Ισοβίτη Ηλία Κορέλη, ο οποίος δολοφόνησε την 25η Μαρτίου τον υπαρχηφύλακα των φυλακών Μαλανδρίνου, τον Γιώργο Τσιρόνη. Έχει βγει το εισαγγελικό πόρισμα, η ιατροδικαστική εξέταση μάλλον έδειξε ότι ο θάνατός του δεν προέρχεται από παθολογικά αίτια, αλλά οφείλεται στα χτυπήματα που έχει δεχτεί. Οι έρευνες της αστυνομίας από την Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπευθύνων με την διενέργεια καταθέσεων και ανακρίσεων σοφρονιστικών υπαλλήλων, αστυνομικών φρουρών, αλλά και όσων ήλθαν σε επαφή με τον κρατούμενο λίγες ώρες πριν το θάνατό του. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται το επίμαχο δήμερο από τις 25 έως τις 27 Μαρτίου, δηλαδή το διάστημα από τη δολοφονία του Γιώργου Τσιρόνη μέχρι και το θάνατο του Ηλία Καρέλη. Όπως εξήγησαν αστυνομικές πηγές στο ζούγκλα.gr, ο Ηλία Καρέλη μεταφέρθηκε με πολικό τζιπ από τα κρατητήρια της ΙΤΕΑΣ, όπου και κρατείται στις φυλακές Νιγρήτας Ερών. Ο σοφρονιστικός υπάλληλος, ο οποίος παρέλαβε τον Ισοβίτη στις φυλακές Νιγρήτας, ανέφερε στο ζούγκλα.gr ότι ο Βαρυπινίτης όντως έφερε μόλοπες και χτυπήματα σε πολλά μέρη του σώματός του. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στα κρατητήρια της ΙΤΕΑΣ, ο Βαρυπινίτης έφερε ήδη μόλοπες και τραύματα στο σώμα του. Σχετικές φωτογραφίες μπορείτε να βρείτε και στο ζούγκλα.gr. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο αξιωματικός υπηρεσίας, ο οποίος τον παρέλαβε, στο φύλλο εισόδου έγραψε την κατάσταση του κρατουμένου, δηλαδή σημείωσε ότι έφερε χτυπήματα. Τις πληροφορίες αυτές επιβεβαίωσαν και αστυνομικές πηγές που είδαν τον Ηλία Καρέλη κατά τη διάρκεια της παραμονής του στα κρατητήρια ΙΤΕΑΣ. Θα πάμε τώρα να δούμε τι δήλωσε ένας κρατούμενος από τις φυλακές της Νιγρήτας στην εκπομπή «Κίτρινος τύπος» με τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο και θα επιστρέψουμε. Εγώ είμαι πρώην κρατούμενος στις φυλακές Νιγρήτας. Έχω 4 μήνες που βγήκα με ανασταλτικό. Μ' ακούτε? Πολύ καλά. Λοιπόν, εκεί στην Νιγρήτα, όποιος έκανε το παραμικρό παράπτωμα, μικρό, πολύ μικρό. Έχω παραδείγματα που άλλα σας δώκω. Για τον Ζουμπίδερ, έναν Αλγερινό. Για διάφορους κρατουμένους, τον πέραν κάτω και τον σαπίδαν στο ξύλο. Έχω δει ανθρώπους να βγαίνουν μαύροι. Μάλιστα. Εμένα προσωπικά είμαι 70 χρονών. 70 χρονών είμαι. Με καλέσε κάτω κοκτούλας, γιατί δεν δέχτηκα ένα μπάτσο από το Αγρίνιο στο κελί μου. Και με κάνανε από ολόκληρη σκηνή. Και μου λέει, εσύ δεν είσαι με την υπόθεση του Βαρβάκου στην Έλληνα. Του λέω, ναι, εγώ είμαι. Είμαι με 2 εφράγματα, με σιτάκι και υλικό. Έπαιρνα 16 χάπια στην Τιγρήτα και πήγαινα να κατεβάσει στο αρχιφυλακείο που είναι στην Αλίκη. Μπροστά ήταν ο Πασχάλης, ένας κρατούμενος, σε κατηγορούμενος του Μάρκο και ο Γιάννης ο Ξυλός του Ζαγοράκη ο Μπράβος. Καλά παιδιά. Διάφοροι κρατούμενοι οι οποίοι είναι αγανακτισμένοι. Το παιδί αυτό δεν το φάγανε σε καμιά φυλακή και σε κανένα τμήμα, σας το λέω εγώ. Ούτε με ενδιαφέρει. Αλβανός είναι, ούτε ρατσιστής είμαι. Δεν με ενδιαφέρει. Το φάγανε στην Ηγρίτα. Εκεί σε παίρνανε, σε κάνανε τόπι στο ξύλο και σε πετάγανε μέσα. Μάλιστα, αυτό... Μην ακούτε κανένα τι θα λέει. Εμείς δεν έχουμε... Δεν υποστηρίζω
Πώς το λέτε τον Αλβανό αυτόν. Εμείς δεν έχουμε παραλάβει. Όχι, δεν θα πάθει και το πάθει. Αλλά. Μ' ακούτε. Πολύ καλά. Αλλά εκεί στις φυλακές Νιγρήτας γίνεται της τρελής. Ωραία. Δεν μπορεί άνθρωπος να βγάλει φυλακή εκεί. Εάν αυτά που λέτε... Είμαι Ρουφιάνος για να σε βάλω σε μια δουλειά. Εάν... Υπάρχουν Αλβανοί παιδιά που έχουν ισόβιες για να αθλάμπεις ο οποίος... Ακούστε με. Έχει 17 χρόνια, 18 μέσα, δεν το βάζω να κάνει ένα μεροκάματο. Παρακαλώ, ακούω. Ακούστε με. Εάν ναι. αυτά που λέτε αληθεύουν, το εάν το βάζω καταλαβαίνετε γιατί είναι η θέση μου αυτή και έτσι πρέπει να κάνει ο δημοσιογράφος. Δεν έχετε παρά να πάτε στους εισαγγελείς να το καταθέσετε που ερευνούν την υπόθεση. Εμείς μπορούμε να δώσουμε το όνομά σας και τα στοιχεία σας εάν το επιθυμείτε κι εσείς και να πάτε να δώσετε, να καταθέσετε τη μαρτυρία σας η οποία θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική. Εντάξει. Οι έρευνες θα δείξουν αν θα εξιχνιαστεί και ο φόνος του Ισοβίτη Ηλία Καρέλη. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο τριπλό φωνικό, το οποίο εξιχνιάστηκε 13 ολόκληρα χρόνια μετά. Το η λύση στο μυστήριο έδωσε μία χτένα, η οποία είχε τοποθετηθεί πάνω στο φέρετρο του 48χρονου υπαλλήλου της πολεοδομίας Καβάλας, του κυρίου Γιάννη Κουλούση. Και να σου πω ότι το φωνικό αυτό είχε γίνει στη Θάσο. Σχετικό βούλευμα των δικαστών του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Καβάλας ανέφερε ότι η χτένα τοποθετήθηκε συμβολικά πάνω στο φέρετρο και υποδήλωνε πως ένοχος του τριπλού εγκλήματος ήταν ο 57χρονος επιχειρηματίας Ανδρέας Χτενάς. Ήταν και ο βασικός ύποπτος της υπόθεσης. Ωστόσο, επειδή δεν υπήρχαν κάποια στοιχεία για τη σύλληψή του, μέχρι τώρα παρέμενε ελεύθερος. Να κάνουμε λίγο το χρονικό του τριπλού φόνου και για τις έρευνες που είχαν γίνει. Το τριπλό έγκλημα είχε διαπραχθεί στα μέσα Ιουνίου του 2001 με θύματα τον 48χρονο υπάλληλο της πολεοδομίας Καβάλας Γιάννη Κουλούση, τον 55χρονο υπάλληλο της τοπογραφικής υπηρεσίας Καβάλας Γιώργο Χαλκίδη και τον 49χρονο εργολάβο οικοδομών και στέλεχος τότε της ελληνικής βιομηχανίας Ζάχαρης Κυριάκο Αθανασά. Οι τρεις άνδρες είχαν πυροβοληθεί από δύο όπλα, ενώ στο σημείο βρέθηκαν 10 κάλικες των 9 χιλιοστών. Όπως φαίνεται από την ιατροδικαστική εξέταση, οι δύο πυροβολήθηκαν με δύο σφαίρες στο κεφάλι, στο μπαλκόνι του σπιτιού και ο τρίτος με δύο σφαίρες στην πλάτη και μία στο κεφάλι, στον ελαιόνα του εξοχικού, όπου πιθανώς κατευθύνθηκε στην προσπάθειά του να διαφύγει. Και στις τρεις περιπτώσεις, ο ιατροδικαστής είχε βρει χαριστικές βολές. Το βασικό κλειδί για την εξιχνίαση της υπόθεσης αφορούσε μία τέταρτη δολοφονία, αυτή του Γεώργιου Σιδηρόπουλου, ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου, που σημειώθηκε έναν χρόνο αργότερα, τον Ιούλιο του 2002. Ο κατηγορούμενος είχε επίσης διαφορές με τον Σιδηρόπουλο, ενώ και σε αυτήν την περίπτωση παρατηρήθηκε χαριστική βολή. Και για τις δύο υποθέσεις όμως, σύμφωνα με την εφημερίδα Μακεδονία, ποτέ δεν είχαν βρεθεί επαρκή στοιχεία για να ενοχοποιήσουν τον δράστη. Μάρτυρας κλειδί σε όλη αυτή την ιστορία ήταν ένας γείτονας του άτυχου 48χρονου, ο οποίος ανέφερε ότι εκείνο το μοιραίο βράδυ είχε δει έναν άντρα με μακριά μαλλιά και ψηλό να πυροβολεί τους τρεις άτυχους άντρες. Θα πάμε να δούμε τι είχε δηλώσει ο φερόμενος ως δράστης, ο κύριος Ανδρέας Χτενάς, στο κανάλι 1 της Καβάλας λίγους μήνες πριν. Αποκλειστικά στο ένα channel μίλησε μέσα από τη φυλακή όπου βρίσκεται προφυλακισμένος κατηγορούμενος για το τριπλό φωνικό στη Θάσο το 2001 και τη δολοφονία του επιχειρηματία Σιδηρόπουλου στην Καβάλα, ο επιχειρηματίας Ανδρέας Χτενάς, εξαπολύοντας δρυμύτατη επίθεση κατά των αστυνομικών και δικαστικών αρχών που όπως υποστηρίζει συνεχίζουν να τον διώκουν προσπαθώντας να του φορτώσουν τα παραπάνω εγκλήματα. Αρχικά ο Χτενάς αναφέρθηκε στο μίσος που τρέφουν οι αρχές για το πρόσωπό του και για το γεγονός ότι θέλησαν να υπογράψει για 9 φόνους και 7 ληστείες. Γιατί ο Ανδρέας ο Χτενάς βρίσκεται εκ νέου στην φυλακή, για ποιο λόγο προφυλακίστηκε και ποια είναι η νέα ή αν δεν υπάρχει νέα κατηγορία. Κανείς δεν ξαφνιάστηκε, γιατί ξέρουν το μίσος που υπάρχει για μένα από μερίδα, όπως έχω κατονομάσει πάμπολες φορές, κάποιων δικαστών και ξέρεις πολύ καλά την υπόθεση, ούτε εγώ πήγα φυλακή το 2003 για μια ληστεία υποτιθέμενη με ξυλοδαρμένους Αλβανούς και σακατεμένους. Το θέμα είναι ότι από τότε που
που γίνανε οι πρώτες ληστείες, συγγνώμη, οι πρώτοι φόνοι το 2000, 2001 και 2002, εγώ ούτε καν κλήθηκα σαν μάρτυρας να καταθέσω για οτιδήποτε. Παρά πολύ αργότερα, όταν αρχίσαμε και είχαμε τις γνωστές κόντρες με την αστυνομική διεύθυνση Καβάλας και όχι μόνο, γιατί οι δικές μου πήγαιναν πολύ μακρύτερα και από Αθήνα, σκαρφιστήκανε το θέμα της ληστείας για να μας βάλουν μέσα οικογενειακώς και να εκβιάσουν εμένα να υπογράψω 9-7 φόνους τότε που κατηγορούσαν και 6-7 ληστείες. Το θέμα τους ήταν έστω και μία να υπογράψω για να φάω τη μεγαλύτερη των ποινών που προβλέπει το νομικό μας σύστημα. Υποστήριξε δε ότι είπαν στην οικογένειά του να υπογράψει 2-3 φόνους και να γυρίσουν σπίτι τους. Υπογράψτε κάποιον φόνο, να είστε το βράδυ σπίτι σας τη γυναίκα μου και τον γιο μου και εγώ φυσικά να βγάλω την υπόλοιπη ποινή. Επειδή δεν το αρνηθήκαμε κάθε λίγο, δεν το δεχτήκαμε κάθε λίγο, η δικογραφία έκλεινε άνοιγμα παράσοντάς μας τελείως με την ανάμειξή μας σε αυτές τις έτσι. Έπειτα αναφέρθηκε σε μάρτυρες οι οποίοι άλλα δήλωναν αρχικά και άλλα στη συνέχεια, ενώ για τα νέα στοιχεία που υποτίθεται ότι υπάρχουν στην υπόθεση είπε πως δεν υπάρχει τίποτα καινούριο. Βγάλανε πάλι τη δικογραφία και καθιστήσανε εμένα μόνο ένοχο, απαλλάξανε την σύζυγό μου, τον γιο μου και τον Μαγκαφίνη, ο οποίος ήταν πακέτο και αυτός με εμάς συγκατηγορούμενος για τους φόνους. Και με τα σαφρά επιχειρήματα ότι υπήρχε ένα κλειδί, το γνωστό που ξέρετε πριν από περίπου ένα μήνα, 20 μέρες, ταυτοποιήθηκε επιτέλους μετά από 8 χρόνια και 17 αιτήσεις μας. Ταυτοποιήθηκε ότι το κλειδί αυτό που βρέθηκε στη θηρίδα μου ήταν δικού μου αυτοκινήτου και όχι ενός από τους σκοτωμένους. Και επίσης αλλάξανε και δύο καταθέσεις μαρτύρων, οι οποίοι καταθέτουν ότι... Ναι, τότε είδαμε, τότε είπα ότι αυτό σκότωσε στη σύζυγο του ενός νεκρού. Ναι, εγώ τον είδα στο μπαλκόνι, αλλά τότε δεν το είπα γιατί ήμουν μικρός και άπειρος. Ακούγεται ότι υπάρχουν νέα στοιχεία ή έχουν δεθεί ακόμη περισσότερο τα παλιά στοιχεία που σε ενεχοποιούν για το τριπλό φωνικό της Τάσου, αλλά και για την δολοφονία του Σιδηρόπουλου. Υφίσταται κάτι τέτοιο, ωραία. Υπάρχει κάτι τέτοιο? Όχι, είναι ακριβώς το ίδιο κατηγορητήριο που υπήρχε από το 2000. Το βούλευμα, αυτό το γνωστό που βγήκε... Τι πράγμα? Το βούλευμα, λέω, αυτό το γνωστό που κυκλοφόρησε... Ναι. Το γνωστό το βούλευμα που αρνήθηκα το 2011 να το υπογράψω. Και είπα, προφυλακίστε με, αν έχετε στοιχεία να με προφυλακίσετε. Και τότε η εισαγγελέας και ειδικά ο ανακριτής μου λέει, άσε τις βλακίες. Στοιχεία δεν υπάρχουν. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο 2011, τότε και αφέθηκε ελεύθερος με τους γνωστούς περιοριστικούς όρους, λέγοντας ότι ουδέποτε έσπασε τους περιοριστικούς όρους, αφού οι αρχές ισχυρίζονται ότι έσπασε τους όρους του παρόντος σε αστυνομικό τμήμα και γι' αυτό προφυλακίστηκε. Έτρεχα να μπορέσω να πάρω μία απάντηση για το να πάρω το διαβατήριό μου στα χέρια μου και να φύγει ο όρος που για μένα ήταν προσβλητικότατος παρουσίας μου μηνιαία στο αστυνομικό τμήμα. Αυτό παραβιάστηκε. Γιατί, αυτό παραβιάστηκε. Υπόθεση. Από σένα αυτό παραβιάστηκε. Αυτοί λένε, γι' αυτό αλλάξανε το βούλεμα, ότι εγώ μονομερώς κατήργησα, έτσι, την αυτοπρόσωπη παρουσία μου. Δηλαδή τους έθιξε και με προφυλακίσαν ότι εγώ δεν πήγα κατά αυτούς φυσικά τον ένα το μήνα, το 13, το 10 και τον 11. Είχα μια διάληψη εγώ και μετά το 12ο πάλι, το 1ο και το 2ο, το 14, πήγα και έδωσα παρόν. Θεή φέρτε μου αφού δεν μπορείτε εσείς. Αυτά είναι κατεδειμένα. Φέρτε μου ένα ψευδομάρτυρα να καταθέσει εναντίον του και δεν θα βγει ποτέ από τη φυλακή. Τέλος για τη φημολογία που αναφέρει ότι η βαλιστική εξέταση του τριπλού φωνικού είναι ίδια με αυτήν του Σιδηρόπουλου, δήλωσε πως ούτε τον ενδιαφέρει ούτε τον νοιάζει γιατί προφυλακίστηκε, γιατί έσπασε τους περιοριστικούς όρους. Ακούστηκε κάποια στιγμή ότι η βαλιστική, λέει, χωρίς να βρεθεί βεβαίως όπλο, των δολοφονιών ή ενός από τα θύματα της Τάσου με τον Σιδηρόπουλο ήταν ίδια. Ισχύει κάτι τέτοιο? Από ό,τι γράφουν μέσα, ήξεις αφήξεις είναι, αλλά με ό,τι με ενδιαφέρει ούτε με νοιάζει. Μάλιστα. Το 2001 είναι αυτό. Μάλιστα. Καλώς. Καλώς. Το θέμα είναι ότι εγώ παραβίασα κατά αυτούς 3 μήνες παρών
και με εγκλήσανε μέσα. Απ' την άλλη πλευρά, το δελτίο της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας αναφέρει χαρακτηριστικά για την υπόθεση. Συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου στην Καβάλα από αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας 57χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Καβάλας προκειμένου να παραπεμφθεί σε δίκη ως υπαίτιος της ανθρωποκτονίας τριών ημεδαπών που τελέστηκε στις 16 Αυγούστου του 2001 στη Θάσο και της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στις 27 Εβδόμου του 2002 στην Καβάλα. Σύμφωνα με δελτίο τύπου της αστυνομίας, ο συλληφθής θα οδηγηθεί σε κατάστημα κράτησης μέχρι την παραπομπή του στο αρμόδιο δικαστήριο. Μάλιστα, να σας πάω τώρα 4 χρόνια περίπου πίσω και συγκεκριμένα στην 17η Οκτωβρίου του 2009. Αναφέρομαι στην υπόθεση του Θανάση Παύλου, του 15χρονου τότε μαθητή, ο οποίος πλακώθηκε στην κυριολεξία στο ξύλο με έναν τότε συμμαθητή του και κατά τη διάρκεια της συμπλοκής έπεσε από ύψος 5 μέτρων σε ένα τσιμεντένιο δάπεδο και έμεινε παράλυτος. Μετά από πολλά χρόνια με φυσικοθεραπείες, με ταξίδια στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Γερμανία για να έρθει από κατάστασή του, έχει καταφέρει ο 20χρονος πλέον Θανάσης να μιλάει και να επικοινωνεί με τους γονείς του μόνο ανοιγοκλίνοντας τα μάτια. Σήμερα λοιπόν εκδικάζεται στο εφετείο η υπόθεση του Θανάση Παύλου και έτσι έχουν αναβιώνουν μνήμες της μοιραίας νύχτας του Οκτώβρη. Τόσο ο Θανασάκης όσο και οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση ήταν ανήλικοι. Σήμερα, 4 χρόνια μετά, στην ηλικία των 20 ετών, ο Θανάσης παραμένει στο αναπηρικό καροτσάκι, ενώ ο κατηγορούμενος είχε κριθεί πέρσι από το Δικαστήριο Ανηλίκων της Λαμίας ένοχος για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και με την ποινή για 1 χρόνο να προσφέρει κοινωνική εργασία στο Δήμο Λαμίας μόλις ολοκληρώσει τη στρατιωτική του θητεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος έχει απολυθεί από το στρατό του εδώ και 3 μήνες. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του εφετείου. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα. Πάμε στην ΑΔΕΗ. Έχουμε ακούσει καταγγελίες για να, ότι μοιράζει μαύρο χρήμα στους υπαλλήλους τους. Έχουμε δει τη ΔΕΗ να συμπλέει με την Τρόικα και να μπαίνουν χαράτσια στους λογαριασμούς. Τώρα, όπως μας ενημερώνουν, έρχονται αυξήσεις νέες στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Ας δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Νέες αυξήσεις στο τιμολόγιο της ΔΕΗ περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε μετά την δέσμευση της κυβέρνησης προς την Τρόικα για μηδενισμό του ελλείμματος του λογαριασμού ΑΠΕ στο τέλος του 2014. Πιο συγκεκριμένα τα νέα τιμολόγια θα περιλαμβάνουν αυξήσεις του τέλου ΕΤΜΕΑΡ το οποίο καθορίζεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας η οποία ήδη με απόφασή της προχώρησε σε υπερδιπλασιασμό του για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών με ισχύ από την προσεχή 3η-1η Απριλίου. Το μόνο που πέρασε χθες. Τόσα χρόνια περνάνε διάφορα και δεν λέει κανείς μας τίποτα. Είμαστε άξιοι της μοίρας. Πώς το βλέπετε? Δύσκολο. Αντέχει ο κόσμος? Όχι. Για τους οικιακούς καταναλωτές, παραδείγματος χάρη, το τέλος κατά την απόφαση αυτή αυξάνεται κατά 114% από 20,8 σε 44,42 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Για τις αγροτικές χρήσεις 150% από 7,33 σε 18,36 ευρώ ανά μεγαβατόρα κτλ. Ωστόσο, η απόφαση αυτή θεωρείται βέβαιο ότι θα επανεξεταστεί με βάση τα νέα δεδομένα που δημιουργούν οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, ώστε η αύξηση να περιοριστεί μεσοσταθμικά, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, στα 5 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Με το πολυνομοσχέδιο που πέρασε χθες πάλι νέα αύξηση στη ΔΕΗ, πώς το βλέπετε? Πώς να το δω, τι ερώτηση είναι αυτή? Αντέχει ο κόσμος να πληρώνει? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Εσείς πιστεύετε ότι είναι σωστό ένα πολυνομοσχέδιο να περάσει με 151 βουλευτές? Όχι. Με απειλές? Όχι, αλλά έχουμε δικτατορία τώρα, αν δεν το καταλάβετε. Δεν υπάρχει δημοκρατία. Δεν υπάρχει δημοκρατία. Υπάρχει δημοκρατία. Τι θα έπρεπε να γίνει, να αλλάξει η κυβέρνηση? Να ξεσηκωθεί ο κόσμος και ειδικά οι νέοι άνθρωποι. Δηλαδή, η μεσοσταθμική τιμή του τέλους θα διαμορφωθεί γύρω στα 20 ευρώ ανά μεγαβατόρα έναντι 14,96 ευρώ που είναι σήμερα και 33,68 ευρώ που θα πήγαινε αν δεν λαμβανόταν τα μέτρα που προβλέπει το νομοσχέδιο.
Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο τελικό κείμενο προβλέπουν για αρκετές κατηγορίες επενδύσεων μικρότερη μείωση σε εγγυημένες τιμές απορρόφησης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, φωτοβολταϊκά, αεολικά και άλλα. Σε σχέση με το... Πάμε στην εκπαιδευτική κοινότητα τώρα και από, το νέο, από τη νέα σχολική χρονιά έρχονται μεγάλες αλλαγές στα λύκεια και φυσικά τις πανελλαδικές εξετάσεις. Κάποια πράγματα γίνονται δυσκολότερα καθώς οι μαθητές του Λυκείου θα δίνουν κάθε χρόνο γραπτές εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα για να προαχθούν στην επόμενη τάξη, ενώ οι βαθμοί των τριών τάξεων θα προσμετρούνται με τους βαθμούς των πανελλαδικών για την εισαγωγή τους σε ΑΕΗ και ΤΕΗ. Όλες αυτές οι αλλαγές συζητήθηκαν σε μια ημερίδα μαθητών και εκπαιδευτικών που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά και για περισσότερες πληροφορίες δείτε και στο επόμενο ρεπορτάζ. Μεγάλες αλλαγές τίθενται από φέτος σε ισχύ στα λύκεια όλης της χώρας, σε σχέση τόσο με την εισαγωγή των μαθητών σε ΑΕΗ και ΤΕΗ, όσο και με την προαγωγή τους στην επόμενη τάξη. Όπως ανέλησαν οι υπεύθυνοι του ΚΕΣΥΠ Χανίων σε εκδήλωση το απόγευμα της Δευτέρας, πλέον για να προαχθούν οι μαθητές θα εξετάζονται γραπτό σε όλα τα μαθήματα και σε θέματα από τα οποία το 50% θα προέρχεται από τράπεζα θεμάτων που θα δημιουργηθεί στο Υπουργείο Παιδείας. Αυτές οι αλλαγές θα ισχύσουν για τα παιδιά που φοιτούν τώρα στην πρώτη λυκείου. Ο τρόπος προαγωγής δυσκολεύει ουσιαστικά, γίνεται πιο απαιτητικός. Θα εξετάζονται σε 50% θέματα από τον καθηγητή τους και 50% θέματα από την τράπεζα θεμάτων. Το κάθε σχολείο έτσι θα μπορεί διαφορετική μέρα και σε διαφορετικά θέματα να δίνει αυτά τα θέματα στους μαθητές και να εξετάζονται σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα αυτό το πράγμα. Κάθε χρόνο από εδώ και πέρα. Μεγάλες αλλαγές προβλέπονται όμως και ως προς τις πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή των μαθητών σε ΑΕΗ και ΤΕΗ. Με ένα νέο τρόπο εισαγωγής, για να περάσουν δηλαδή τα παιδιά στο πανεπιστήμιο θα δίνουν πια 4 μαθήματα και όχι 6 μαθήματα, όπως ίσχυε ως τώρα. Έχουμε κατάργηση της τεχνολογικής κατεύθυνσης. Έχουμε ένα περιορισμό των επιλογών του μαθητή, δηλαδή ως τώρα ο μαθητής θα μπορούσε να στοχεύει την ιατρική και αν δεν περνούσε μπορούσε να πάει ένα πολυτεχνείο. Τέρμα πια αυτό, είναι απόλυτο το θέμα. Θα πρέπει να έχουμε συνειδητοποιημένους πια μαθητές τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Έτσι. Και άλλο ένα κομμάτι ουσιαστικό για τα παιδιά είναι αυτό που λέμε ότι ο βαθμός υπολογίζεται πια για να περάσουν σε κάποια σχολή από την πρώτη λυκείου και μετά. Και ο βαθμός της πρώτης και της δευτέρας και της τρίτης συνυπολογίζεται και διαμορφώνει ένα 5ο βαθμό, ο οποίος είναι καθοριστικός για την εισαγωγή τους. Αλλαγές έχουν γίνει όμως και στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Έχουν καταργηθεί, όπως γνωρίζετε, φέτος ο τομέας υγείας και όλες οι ειδικότητες που υπήρχαν σε αυτό το τομέα και πλέον αυτές οι ειδικότητες έχουν πάει στα ΣΕΚ και στα ΙΕΚ, όπου στα ΙΕΚ τα παιδιά μπορούν να μεταβούν μετά την αποφύτισή τους από το επαγγελματικό και το γενικό λύκειο, ενώ στα ΣΕΚ, όπως θα αναφερθούμε εδώ, μπορεί να πάει και κάποιο παιδί τελειώνοντας το γυμνάσιο. Βέβαια, αυτή η σημαντική διαφορά που πρέπει να γίνει κατανοητή τόσο από τα παιδιά όσο και από τους γονείς, ότι τελειώνοντας κάποιο ΣΕΚ παίρνει μόνο το πτυχίο της ειδικότητας και όχι απολυτήριο λυκείου. Πράγμα πολύ σημαντικό γιατί μετέπειτα μπορεί κάποια στιγμή να του ζητηθεί για κάποια προκήρυξη, οπότε θα αναγκαστεί αργότερα να επιστρέψει στα σχολικά χρανία για να πάρει και το απολυτήριο. Λιγότερο από 2 μήνες έχουν μείνει πλέον για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Τη μορφή και το περιεχόμενο των ψηφοδελτίων των αυτοδιοικητικών εκλογών του Μαΐου καθόρισε το Υπουργείο Εσωτερικών με σχετική απόφαση του Υπουργού Γιάννη Μιχελάκη. Ωστόσο, εσείς γνωρίζετε ποια θα είναι αυτή η μορφή. Οι πολίτες της Αλεξανδρούπολης μίλησαν στην τηλεόραση της Θράκης και δήλωσαν ότι έχουν άγνοια επί του θέματος. Ωστόσο, θεωρούν ότι προλαβαίνουν να ενημερωθούν για το συγκεκριμένο ζήτημα μέχρι να έρθει η μέρα των εκλογών. Ας πάμε να δούμε όμως τι δήλωσαν οι ίδιοι αναλυτικά στην κάμερα. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε 2 αποφάσεις σχετικά με τις προσεχείς δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, όπου καθορίζονται οι σταυροί προτίμησης, καθώς και ο αριθμός των περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας. Συγκεκριμένα από την απόφαση προκύπτει και ο αριθμός των σταυρών που θα πρέπει να βάλει ο ψηφοφόρος στις δημοτικές εκλογές για την εκλογή των δημοτικών συμβούλων, αλλά και ο αριθμός των περιφερειακών συμβούλων που θα εκλεγούν αναπεριφερειακή ενότητα. Όσον αφορά τους δήμους με ενιαία εκλογική περιφέρεια και στους οποίους δεν συνιστώνται δημοτικές ή τοπικές κοινότητες, το ψηφοδέλτιο θα αναφέρει ότι θα μπαίνουν μέχρι 3 σταυροί προτίμησης δημοτικών συμβούλων.
Όσον αφορά τους δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, θα μπαίνει ένα σταυρός αν η εκλογική περιφέρεια εκλέγει μέχρι 3 συμβούλους. Ερωτώμενοι οι πολίτες της Αλεξανδρούπολης για το θέμα της σταυροδοσίας των αυτοδιοικητικών εκλογών, η πλειοψηφία επέδειξε άγνοια για το θέμα, προσθέτοντας βέβαια πως μέχρι την ημερομηνία των εκλογών υπάρχει πολύς χρόνος για ενημέρωση. Βέβαια δεν έλειψαν και αυτοί που δήλωσαν πως δεν τους απασχολεί διόλου το κεφάλαιο αυτοδιοικητικές εκλογές. Τίποτα δεν γνωρίζω, παιδιά, ακόμα έχουμε καιρό, θα το σκεφτούμε. Για τη σταυροδοσία, δηλαδή πόσους σταυρούς θα βάλουμε στον κάθε αυτό? Όχι πολύ καλά, 2-3 εδώ Αλεξανδρούπολη. Όχι, δεν ασχολούμαι. Είναι ακόμα νωρίς. Δεν ασχολούμαι με την πολιτική καθόλου. Δεν αξίζει να ασχοληθείς. Όχι, δεν έχω υπόψη. Το γνωρίζω. Βεβαίως. Ναι, κάτι άκουσα, βέβαια. Λοιπόν, είστε ενημερωμένος δηλαδή? Ναι, ότι θα σταυροδοσία, θα είναι με σταυροδοσία. Πολύ σωστά. Οι αυτοδιοικητικές, όχι για τις ευρωεκλογές. Για τις αυτοδιοικητικές μιλάω. Ναι, το άκουσα ότι θα είναι και αυτό. Πιστεύω ότι είναι καλό. Διότι υπάρχουν περισσότερες επιλογές για τον ψηφοφόρο. Δεν ξέρουμε. Είναι ακόμα νωρίς. Ναι, ναι. Γνωρίζω αρκετά πράγματα. Να, όχι τίποτα. Θα τα μάθουμε όμως μέχρι τις εκλογές. Είναι νωρίς ακόμα, ε. Είναι νωρίς, ναι, σχετικά. Λίγο νωρίς είναι ακόμα, αλλά υπάρχει το ενδιαφέρον, όλοι ψήνουνε. Όλοι οι συνδυασμοί τακτοποιούνται σιγά σιγά. Αλλάζουμε κλίμα και θα μπούμε τώρα στον εφιάλτη των ναρκωτικών. Κυρίως τον έχουμε συνηθίσει να τον βλέπουμε δίπλα μας όσοι είμαστε στην πρωτεύουσα εδώ στην Αθήνα. Ωστόσο, η κάμερα της τηλεόρασης Κόσμος επισκέφτηκε την περιοχή του Αγίου Ιωάννη στην Ρόδο, η οποία τον τελευταίο καιρό έχει γίνει άνδρο τοξικομανών. Στην κάμερα λοιπόν μίλησε και ένας κάτοικος της περιοχής και δείτε πού βρίσκονται οι χρησιμοποιημένες σύριγγες, οι οποίες όμως εκτός ότι προκαλούν κακό στα ίδια τα άτομα, είναι κίνδυνος και για τη δημόσια υγεία. Εδώ αυτό το σημάδι που βλέπετε, δύο μέρες ασταμάτητα ήταν η σύριγγα πάνω. Τώρα σκοτώνει τη ζωή του, εγώ βλέπω μερικοί τη σκοτώνουν τη ζωή τους και τα πετάνε το όπλο στα σκουπίδια. Αυτός όμως, όποιος και ο έξυπνος και να είναι, την κάρφωσε πάνω στην κολόνα. Δηλαδή, πήρε και τη δόση του και η κολόνα, δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Πήρε δηλαδή τη δόση του εδώ πέρα κοντά και κάρφωσε στην κολόνα. Ναι, Βρισκόμαστε στα στενά του Αγιάννη. Έτσι. Ναι, στα στενά Βουλγαροκτώνους 4. Από πίσω από τον περίπτερο του Αγίου Ιωάννη, στα στενά. Και όπως ήταν η σύρικα, τι να πω. Το βλέπει η κοπέλα, το βλέπουν η γειτονιά, έχουν αναστατωθεί πάλι. Δηλαδή πάλι τα ίδια. Θα έχουμε σε κάθε κολόνα και σύρικα. Δεν το κατάλαβα. Και εσύ είναι αυτό. Πού είναι η αστυνομία που λέει ότι που κάνει τη δουλειά της? Εμείς τη νύχτα την θέλουμε. Δεν τη θέλουμε την ημέρα. Την ημέρα έχουμε τόσους πολλούς εδώ πέρα, μια φωνή άμα πάθει μία κάτι, βγαίνουμε όλοι έξω. Αλλά τη νύχτα που περπατάνε οι φοιτήτριες από τις διασκέδασεις τους και αυτά. Ένα πρεζόνι παράδειγμα. Εδώ πέρα αυτό εδώ το σημάδι που βλέπετε. Ένα πρεζόνι. Δεν θα πάει για να της πάρει τη τσάντα ή να τη χτυπήσει, να τη βιάσει ή αυτά. Υπάρχει έντονο το πρόβλημα εδώ πέρα στον Αγιάννη. Ναι, εσύ που είσαι τόσα χρόνια εδώ. Πάρα πολύ. Έχει πολλούς τέτοιους που τα κάνουν αυτά εδώ τα πράγματα. Την καρφώνουν για μαγκιά. Για μαγκιά. Έχω μαζέψει πολλές σύριγγες κάτω στη Ρόδο. Εδώ στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη. Που σκουπάω εθελοντικά και αντίσα σκουπίδια που πιο πολλές σύριγγες μαζεύω. Εσύ μας κάλεσες εδώ για να δείξεις το πρόβλημα. Ο κόσμος τι λέει? Ο κόσμος έχει αγανακτήσει πια με τα πρεσονιά. Με τα πριζόνια έχει αγανακτήσει. Κάτω σύριγγες, χάπια, σιρόπια, δηλαδή για όνομα. Μικρά παιδιά, να φύγει ένα χαπάκι κάτι και να το δει ένας πιτσιρικάς, θα πει τι είναι αυτό, καραμέλα, ας το φάω. Έχεις πιάσει επαυτοφόρο εδώ πέρα στην γειτονιά? Όχι. Αλλά εύχομαι να μην πιάσω, γιατί θα πάω φυλακή. Μετά από δύο μέρες που ήταν η σύριγγα καρφωμένη στον στήλο της ΔΕΗ, δεν ήρθε η αστυνομία να τη μαζέψει και αναγκαστήκατε να τη μαζέψετε εσείς οι κάτοικοι? Την έπιασε ένας κύριος και την έσπασε και την πέταξε. Τέλος πάντων. Απλώς εγώ ήθελα να δείξετε και τη σύριγγα. Δηλαδή όποιος έξυπνος και να το έκανε, πόσο καμένος. Δεν κάνει περιπολία. Η αστυνομία, έτσι. Η αστυνομία, τη όποια. Όποιοι της Δίας τι είναι αυτή, δεν κάνει, δεν τους βλέπω εγώ τη νύχτα. Γιατί είναι μέρες που δουλεύω και δύο νύχτα, μέρα νύχτα συνεχόμενες.
Θα μεταφερθούμε τώρα στην Άγια Πετρούπολη, αλλά θα μείνουμε στο θέμα των ναρκωτικών. Εκεί μία δημοσιογράφος, η Ειρίνα Πόποβα, μετακόμισε με μία ιδιαίτερη οικογένεια στο σπίτι τους. Η οικογένεια και οι δύο γονείς κάνανε χρήση ναρκωτικών. Για ένα μικρό χρονικό διάστημα μετακόμισε μαζί τους για να τραβήξει κάποιες φωτογραφίες και να κάνει μία έκθεση με τίτλο Another Family. Σκοπός της, όπως λέει η ίδια, ήταν να αναδείξει ότι υπάρχει και μία άλλη αγάπη, μία οικογενειακή αγάπη, η οποία δεν γνωρίζει όρια. Οι εικόνες αυτές είναι αμφιλεγόμενες και έχουν προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Θα σας δείξουμε κάποιες από τις φωτογραφίες τώρα και στην οθόνη σας, που θα δείτε τη μαμά και τον μπαμπά, πώς είναι η καθημερινότητά τους μαζί με την κόρη τους, ένα μικρό κοριτσάκι. Να, το βλέπετε και στα πλάνα σας. Όταν οι φωτογραφίες εκτέθηκαν το 2008 στην Αγία Πετρούπολη, κέρδισαν διάφορα βραβεία. Όταν όμως κυκλοφόρησαν πρόσφατα στο διαδίκτυο, προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων για την ανευθυνότητα των δύο γονιών, που φαίνεται να θέτουν μόνιμα σε κίνδυνο την ζωή της Ανφίσα, καθώς επίσης και για τη στάση της φωτογράφου, η οποία έμεινε αμέτωχη και δεν ειδοποίησε τις αρμόδιες αρχές για να προστατέψει την μικρή. Η Ειρίνα δήλωσε την έκπληξή της για τις έντονες αντιδράσεις και υποστήριξε πως μπορεί να είναι περίεργο, αλλά η πρόθεσή μου ήταν να μιλήσω για τις δυνατότητες της αγάπης πέρα από τα όρια της κοινωνίας και ήλπιζα να ανοίξω δρόμους κατανόησης μεταξύ των ανθρώπων και να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο για το πόσο δύσκολο είναι να μεγαλώνεις παιδιά. Τίθεται λοιπόν στη συγκεκριμένη περίπτωση για άλλη μία φορά το ερώτημα: εάν οι φωτογράφοι είναι απλοί, αντικειμενικοί, θα μπορούσε να πει κανείς, παρατηρητές της κοινωνίας που καταγράφουν την πραγματικότητα χωρίς να επεμβαίνουν σε αυτή, ή πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε αυτή και να διαμορφώνουν όπως όλοι οι καλλιτέχνες. Εσείς βγάζετε τα δικά σας συμπεράσματα σχετικά με τις συγκεκριμένες φωτογραφίες. Η αλήθεια είναι ότι αποτελεί ταμπού να βλέπεις ένα παιδάκι να μεγαλώνει με τους ναρκωμανείς γονείς του και η κοινωνία να μην έχει λάβει κανένα μέτρο. Θα πάμε όμως τώρα στο πασχαλινό ωράριο, το οποίο ξεκινάει την ερχόμενη Πέμπτη στις 10 Απριλίου. Το ωράριο αυτό διαμορφώνεται ως εξής. Κάθε μέρα και την Μεγάλη Εβδομάδα μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Το Σάββατο 12 Απριλίου θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, ενώ τη Μεγάλη Παρασκευή θα λειτουργήσουν από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα. Το Μεγάλο Σάββατο θα είναι ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Τη Δευτέρα 21 Απριλίου τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά και από Τρίτη 22 Απριλίου επανέρχεται το κανονικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων. Μεταφερόμαστε τώρα στην Κρήτη και θα πάμε να δούμε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο είναι συγκλονιστικό και αποκαλύπτει την θηριωδία των Γερμανών στο χωριό Καλή Σικιά στο Ρέθυμνο, όπου οι κατακτητές έκαψαν ζωντανές τις γυναίκες σε έναν από τα πλέον φρικτά εγκλήματα πολέμου που έγιναν στην Κρήτη κατά τη διάρκεια της κατοχής. Αυτό το ντοκιμαντέρ το πραγματοποίησαν οι δημοσιογράφοι Γιάννης Κανελάκης και Μανώλης Παντινάκης και τους επόμενους μήνες θα γίνει η παρουσίασή του και η προβολή του. Πάμε να δούμε κάποιες σκηνές από το ντοκιμαντέρ και τις συγκλονιστικές μαρτυρίες οι οποίες υπάρχουν σε αυτό. Αχ, η Παντέρ μικρή, πώς θα αντέξεις τόσα κορμιά στα σπλάχνα σου να πάρεις. Άχι, Παντέρ μου χώμα, πώς θα το βαστάξεις να χωνέψεις τόσες ζωές που πάνω σου πατούσαν. Παντέρ μη ώρα του χαμού. Μ' αυτοί που χάθηκαν νεκροί δεν είναι. Το αίμα τους στις φλέβες ρέει των ζωντανών και τους ψυχώνει. Και αυτοί που μείναν ζωντανοί διπλά παλεύουν. Φεύγανε, κοίτανε και παίρνανε. Ό,τι βρίχνανε και ό,τι είχε να μείνει στο σπίτι, τα παίρνανε. Συνέχεια ακούγαμε τους Γερμανούς, έρχονται οι Γερμανοί, φεύγαμε πίσω να κρυφτούμε.
Ένα ντοκιμαντέρ που αποκαλύπτει τις θηριωδίες των Γερμανών Ναζί την περίοδο της κατοχής στο χωριό Καλήσικια δημιούργησαν οι δημοσιογράφοι Γιάννης Κανελάκης και Μανώλης Παντινάκης. Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ μνήμης και ιστορίας διάρκειας 30 λεπτών που φέρνει στο φως άγνωστες για το ευρύ κοινό πτυχές της βαρβαρότητας των Ναζί. Γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο ορεινό χωριό του νότιου Ρεθύμνου, Καλλισικιά, πριν από περίπου 71 χρόνια, ξεδιπλώνονται μέσα από μαρτυρίες και αναμνήσεις μεγαλυτέρων που μιλούν με πικρία και θλίψη για τη γερμανική θηριωδία σε βάρος 12 γυναικών και ενός ηλικιωμένου άνδρα που βρήκαν φρικτό θάνατο μέσα στα φλεγόμενα σπίτια τους στην Καλλισικιά. Οι γυναίκες αυτές, οι οποίες σήμερα είναι 85, 90, 92 χρονών, ποτέ δεν βρήκαν μία στοργή, μία κατανόηση, μία δικαίωση από το επίσημο ελληνικό κράτος τα τελευταία τουλάχιστον 40 χρόνια. Κανένας από τις επίσημες υπηρεσίες ή από το επίσημο κράτος ή από την επίσημη κυβέρνηση δεν επισκέφτηκε κάποιος αυτό το χωριό να πει «Ελάτε εδώ, βρε παιδιά», όπως και σε άλλα χωριά. Ποιοι είσαστε εσείς, τι μαρτυρήσατε, πείτε το και σε εμάς και να σας δικαιώσουμε οποιοδήποτε τρόπο. Ακόμα, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, δεν έχουν δοθεί αποζημιώσεις από τους βάρβαρους Γερμανούς τότε και από τους σημερινούς που θέλουν να το παίξουν τώρα αφεντικά και προστάτες. Με κράτησε πάρα πολύ αυτή η θυσία των γυναικών από τη θηριωδία που έκαναν οι Ναζί. Το γεγονός αυτό είναι άγνωστο, ήταν άγνωστο μέχρι τώρα και ξεθάβεται μετά από 71 χρόνια. 71 χρόνια ξεθάβεται αυτό το γεγονός και θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο δίνουμε μια άλλη διάσταση στις πράξεις των Ναζί, τις βάρβαρες και τη θηριωδία που διέπραξαν τον καιρό που παρέμειναν στην Κρήτη. Αυτό το ντοκιμαντέρ ελπίζω να φτάσει στα σχολεία, να διδαχθείται στα σχολεία για τους μαθητές και μας δίνει την ευκαιρία να προχωρήσουμε και παραπέρα και σε άλλες καταγραφές, ελπίζοντας ότι κάτι αφήνουμε σε αυτόν τον τόπο που έχουμε υποχρέωση. Η έρευνα ξεκίνησε με ερέθισμα το βιβλίο «Η επαρχία Αγίου Βασιλείου, η κατοχή δεν μας λύγησε» του κυρίου Παντινάκη. Πριν 2 χρόνια άρχισαν τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ, όπου περιγράφονται με συγκλονιστικό τρόπο το πώς οι Γερμανοί, οι Ναζί, έπιαναν γυναίκες και τις έριχναν στη φωτιά. Η μνήμη τους και η ηρωική τους πράξη θυμάται κάθε χρόνο τον Αύγουστο από το Δήμο και την Περιφέρεια και την τοπική κοινωνία βέβαια, αλλά πρέπει να τιμηθεί όπως τις αρμόζει και από το κεντρικό κράτος, από την πολιτεία. Ήταν υποχρέωση της Περιφέρειας να δώσει μία μικρή βοήθεια για να γυριστεί αυτό το ιστορικό ντοκιμαντέρ και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που έκαναν, που δεν έκανε το επίσημο κράτος, επαναλαμβάνω, για να πάει πρώτα και κύρια σε όλα τα σχολεία για να μάθουν τα παιδιά την πραγματική τοπική μας ιστορία, διότι δεν υπάρχει πέτρα κριτικής γης που να μην τη σηκώσει και να μην δεις από κάτω αίμα κάποιου ανθρώπου που αγάπησε πολύ την πατρίδα του και μαρτύρησε για αυτή. Το ιστορικό αυτό ντοκιμαντέρ έχει ήδη παρουσιαστεί στην Πανεπιστημίου Πολυγάλου, ενώ στις 6 το απόγευμα της 24ης Μαρτίου θα παρουσιαστεί και στο σπίτι του πολιτισμού στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ραντεβού αύριο εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλα στις 2 το μεσημέρι. Από εμένα και τον Ανέστη να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.